δύο απαντήθησαν κάποιες ερωτήσεις που είχαν τεθεί από το προηγούμενο, επειδή έλεγε στο προηγούμενο ο κύριος Δήμαρχος. Οι ερωτήσεις που βάλαμε εμείς, τα θέματα που βάλαμε εμείς, το πρώτο ήταν, είχε να κάνει με την ανασκαφή που έγινε στην πλατεία Άρεως, όπου εκεί παρανόμως, γιατί άλλα έλεγε η αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου, δούλεψαν μηχανήματα και υπάλληλοι του Δήμου, ενώ κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να συμβαίνει όπως είπα, το προέβλεπε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα η δικαιολογία ότι υπήρχαν κάποια δίκτυα και έπρεπε να δουλεύει μηχάνημα του Δήμου για να τα προσέξει, νομίζω ότι δεν στέκει. Εννοείται ότι κάθε χειριστής υπάλληλος του Δήμου δεν μπορεί να ξέρει τα δίκτυα. Αυτή είναι η δουλειά των μηχανικών, οι οποίοι ήταν παρόντες και θα μπορούσαν να έχουν την εποπτεία και σε έναν ιδιώτη που θα δούλευε. Το άλλο θέμα, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό, έχει να κάνει με το μεθύδριο και έχει να κάνει με την απόρριψη της ένταξης του έργου της αντικατάστασης των αμυαντοσωλήνων σε 15 χωριά του Δήμου μας. Για τυπικούς λόγους, από ό,τι παραδέχτηκε και ο ίδιος Δήμαρχος, δηλαδή για λάθη τα οποία είχαν γίνει από την πλευρά του Δήμου, και εννοώ ότι δεν είχαν ληφθεί δύο άδειες που απαιτούσε η προκήρυξη, άδεια χρήσης νερού και άδεια τομής των δρόμων, και για αυτά τα τυπικά λάθη δυστυχώς χάθηκε ένα πολύ σημαντικό έργο αξίας περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα χωριά μας. Βέβαια δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή έτσι αβασάνιστα να λέει ότι έγιναν δύο τυπικά λάθη. Όταν χάνονται τόσο μεγάλα έργα, θα πρέπει να αναζητηθούν, κατά την άποψή μας, ευθύνες στους πολιτικά προϊσταμένους. Αυτά ήταν τα δύο θέματα που απαντήθηκαν, που θέσαμε εμείς στο προηγούμενο συμβούλιο και απαντήθηκαν προχθές από τον κύριο Δήμαρχο. Τώρα, προχθές εμείς βάλαμε ένα θέμα που αφορά την ΚΕΔΙΤ, που έχει να κάνει με την πληρωμή των μισθών των εργαζομένων στην ΚΕΔΙΤ. Ενώ είχε ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση και πλήρωναν περίπου στο μήνα, είχαμε φτάσει πάλι να πληρώνουν, να χρωστούν στους υπαλλήλους 4 με 5 μήνες μηνιάτικα. Και καταλαβαίνετε όλη τη σημερινή εποχή ότι δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να μένουν τόσους μήνες χωρίς να παίρνουν τα χρήματά τους, τα οποία καταλαβαίνουμε όλοι πώς χρειάζονται καθημερινά. Τώρα, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει θέμα με τη χρηματοδότηση της ΚΕΔΙΤ από τα προγράμματα, πιθανόν να χρειαστεί, και αυτή ήταν και η δική μας θέση, αλλά νομίζω και όλων, ότι πιθανόν να χρειαστεί χρηματοδότηση από το Δήμο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει όσον αφορά τα λειτουργικά της έξοδα. Και όταν λέμε λειτουργικά έξοδα, βασικά εννοούμε τη μισθοδοσία του προσωπικού. Αν θέλουμε επομένως η ΚΕΔΙΤ, η οποία, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, επιτελεί σπουδαίο έργο με τους παιδικούς σταθμούς, με το βοήθεια στο σπίτι και με άλλα προγράμματα που τρέχει, θα πρέπει να ενισχυθεί από το Δήμο. Και το σχόλιο τώρα που έκανε ο κύριος Δήμαρχος, ότι θα δούμε τι χρήματα έχουμε, να φροντίσουν να βρουν τα χρήματα, να κόψουν από αλλού που χρησιμοποιούν χιλιάδες ευρώ για εκδηλώσεις, διάφορες εκδηλώσεις αμφιβόλου ποιότητας και αξίας, να βρουν από εκεί τα χρήματα, αν δεν έχουν κάποιον άλλο τρόπο, για να μπορέσουν να στηριχθεί οι εργαζόμενοι της ΚΕΔΙΤ και η ΚΕΔΙΤ. Τώρα, ένα θέμα που αφορά ακόμα την ΚΕΔΙΤ είναι το γνωστό παλιό θέμα με το σκάνδαλο, που ακόμα δεν έχει τελειώσει η διερεύνησή του, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, και να αποδοθούν αν υπάρχουν ευθύνες σε αυτούς που υπάρχουν. Είχαμε αποφασίσει το Μάιο, ομόφωνα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να μπουν ορκωτοί λογιστές να κάνουν τον περαιτέρω έλεγχο. Δυστυχώς, 5-6 μήνες μετά, αυτό δεν έχει γίνει. Η κυρία Μπρακουμάτσου είπε ότι δεν είχαν χρήματα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η δικαιολογία αυτή δεν ευσταθήκε πάρα πολύ. Έπρεπε το θέμα αυτό να το τρέξουν. Ελπίζω ότι θα το τρέξουν, είπε η κυρία Μπρακουμάτσου, ότι τώρα θα ληφθεί απόφαση για τους ορκωτούς λογιστές, γιατί δυστυχώς έχουμε την προηγούμενη ιστορία που είχαμε βάλει, υποτίθεται, ορκωτούς λογιστές και μετά από 8 μήνες είδαμε, και εμείς πάλι τότε είχαμε αποκαλύψει, ότι δεν είχαν κάνει σύμβαση. Και επειδή, όπως λέει και ο λαός, όποιος καίγεται στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, ελπίζουμε να μην δούμε πάλι τέτοιες καθυστερήσεις, και αντίθετα η νέα διοίκηση της ΚΕΔΙΤ, η κυρία Μπρακουμάτσου, να τρέξει όσο το δυνατόν γρηγορότερο όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να διερευνηθεί πλήρως και να διελευκανθεί και να αποδοθούν οι ευθύνες για το σκάνδαλο της ΚΕΔΙΤ. Τώρα, ένα άλλο θέμα που νομίζω ήταν το σημαντικότερο που ετέθη από εμάς προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει να κάνει με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια του Δήμου μας. Εμείς ως παράταξη και συγκεκριμένα ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Χατζόπουλος έκανε μια σπουδαία δουλειά, ερχόμενος σε επαφή με όλους τους διευθυντές όλων των γυμνασίων και των λυκείων του Δήμου μας και της Τρίπολης και των χωριών μας. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη, γίνεται και θα την παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και για τα δημοτικά, όπου εκεί είδαμε, από ό,τι μας είπαν οι διευθυντές, ένα σωρό προβλήματα να έχουν όλα τα σχολεία. Εδώ δείχνω 10-15 σελίδες με προβλήματα που μας έχουν δώσει ήδη οι διευθυντές, δεν τα ανακαλύψαμε μόνοι μας εμείς. Τα οποία είναι προβλήματα, τα οποία εμείς τα διαβαθμίσαμε, είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα κτίρια και την κατάστασή τους και τα οποία για να διορθωθούν απαιτούν χρήματα. Δεν εμείς λέμε ότι όλα μπορούν να λυθούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία είναι απλά,
και θα έπρεπε να έχουν, δεν απαιτούν πολλά χρήματα για να διορθωθούν και θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει αυτά από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πριν μάλλον την έναρξη της σχολικής χρονιάς, από το καλοκαίρι. Εμείς νομίζουμε λοιπόν ότι κάθε διοίκηση, δημοτική αρχή, θα πρέπει το Μάιο-Ιούνιο να συζητά με τους διευθυντές των σχολείων, να τους αναφέρουν τα προβλήματα που έχουν και τουλάχιστον αυτά που είναι άμεσα, που έχουν να κάνουν με επικινδυνότητα των κτηρίων ή με την λειτουργία την καθημερινή των σχολείων, και εφόσον υπάρχει δυνατότητα ή χρηματική, γιατί πάντα υπάρχει και αυτό, να αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα. Εμείς καταθέσαμε αυτά τα χαρτιά όλα στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παιδείας και θα δούμε σε λίγο διάστημα πώς από αυτά τα θέματα θα έχουν αποκατασταθεί. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι τόσα είναι τα χρήματα που έχουμε και έχουμε ρίξει χρήματα στα σχολεία και είναι σε καλή κατάσταση στα σχολεία, γιατί αυτό το άκουσα και σε συνέντευξη. Μάλλον δεν θα είναι στην πόλη αυτή, αν λέει τέτοια πράγματα, τα σχολεία είναι σε καλή κατάσταση. Ή πια οι διευθυντές και οι γονείς και οι μαθητές με τους οποίους μιλήσαμε δεν βλέπουν τι γίνεται στην καθημερινότητά τους. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, και δεν δικαιολογείται, γιατί αυτό δείχνει, είναι θέμα νοικοκυροσύνης και ασχολίας με τα θέματα. Αν δεν ασχολείσαι καθόλου με κάποιο θέμα, εννοείται ότι δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να υπάρχουν κεραμίδια στο πρώτο λύκειο, στο τέταρτο λύκειο, 10-15 κεραμίδια και να μην έχουν αντικατασταθεί. Δεν θα απαιτεί χρήματα αυτό. Δεν μπορεί, βλέπω εδώ κάποιες σημειώσεις που έχουμε κάνει. Δεν μπορεί να λείπουν, παραδείγματος χάρη, να έχεις πάει σε ένα στέγαστρο στο δεύτερο γυμνάσιο, στο Κυλικείο, και να πέφτουν τα κομμάτια και να κινδυνεύουν τα παιδιά, ένα στέγαστρο 2-3 τετραγωνικά από plexiglass. Πόσο κάνει ένα στέγαστρο από plexiglass να το αντικαταστήσει ο Δήμος? Όχι τώρα, το καλοκαίρι πρέπει να το κάνει, αλλά στο κάνει έστω και τώρα. Δηλαδή, ή κάποια δέντρα στο κάποια προάδεια σχολείων που είναι επικίνδυνα και έχουν σπάσει κλάρες και κινδυνεύουν τα παιδιά που παίζουν από κάτω, να τα χτυπήσουν, να μην τα έχουμε κόψει. Αυτά λοιπόν. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι ότι τα σχολεία μας έχουν προβλήματα απλά που λύνονται εύκολα. Υπάρχουν όμως προβλήματα που είναι απλά και δεν απαιτούν χρήματα και θα μπορούσαν να έχουν ήδη αποκατασταθεί. Υπάρχουν και προβλήματα σοβαρότερα στα σχολεία που απαιτούν πολλά χρήματα για να διορθωθούν και εκεί θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από την κάθε δημοτική αρχή ώστε κάποια από αυτά τα θέματα να αντιμετωπίζονται. Δυστυχώς εμείς τα καταθέτουμε. Πιστεύουμε ότι κάποια από αυτά θα τα κάνει η Δημοτική Αρχή. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρουσιάσουμε αν τα έχει αντιμετωπίσει ή όχι. Αυτά ήταν τα θέματα που ετέθησαν εκτός ημερησίας από τη δική μας την παράταξη. Τώρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όπως με ρωτήσατε, δεν υπήρχαν πολλά θέματα. Περισσότερα ήταν τυπικά αυτά που λέμε, τα περνάμε έτσι χωρίς ομόφωνα, χωρίς μεγάλες διαφορές. Υπήρχε ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και έχει να κάνει με την αποκομιδή των απορριμμάτων από τα χωριά μας, από τις πρώην δημοτικές ενότητες και των απορριμμάτων αλλά και των ανακυκλώσιμων, όπου εμείς ως παράταξη αλλά και όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας δεν το ψήφισαν το θέμα αυτό με μία και μόνο έννοια, έτσι για να μην υπάρξει μια παρεξήγηση. Δεν είπε κανένας ότι δεν πρέπει να γίνει αποκομιδή των απορριμμάτων από τα χωριά, εννοείται ότι πρέπει να γίνει, αλλά η Δημοτική Αρχή επιμένει σε δύο πράγματα με τα οποία εμείς διαφωνούμε. Το πρώτο είναι η χρήση της παράνομης, όπως έχει γίνει, χωματερής του Αγίου Βλάση, που συνεχίζει να την χρησιμοποιεί και δεν προχωράει τίποτα όσον αφορά την γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων από το Δήμο μας. Αυτός είναι ο ένας λόγος για τον οποίο εμείς δεν ψηφίζουμε το θέμα αυτό. Και ο άλλος λόγος, ο οποίος είναι εξίσου σημαντικός, είναι ότι εξακολουθεί η Δημοτική Αρχή του κ. Παυλή όλα αυτά τα χρήματα που απαιτούνται για την αποκομιδή των απορριμμάτων να τα δίνει με απευθείας αναθέσεις. Θέλω εδώ να υπενθυμίσω στους συμπολίτες μας ότι όταν ο κ. Παυλής ήταν στην αντιπολίτευση και ήταν ο κύριος Μηνιώτης Δήμαρχος που έκανε το ίδιο πράγμα, έδινε αναθέσεις για την αποκομιδή των απορριμμάτων, τον θυμάμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να ορίεται ότι πρέπει να σταματήσουν οι αναθέσεις και να γίνονται διαγωνισμοί κλπ. Δυστυχώς, αυτός εξακολουθεί το ίδιο βιολί που λέει και ο λαός μας, δηλαδή συνεχίζει να κάνει απευθείας αναθέσεις, μιλάμε για ποσά που είναι πάνω από 150-200.000 ανά κάποιους μήνες, και αυτά τα ποσά, αν. Γιατί ξέρει ο Δήμος. Ο Δήμος ξέρει στην αρχή της χρονιάς τι ποσά χρειάζεται για να κάνει αποκομιδή απορριμμάτων από τα χωριά μας. Θα έπρεπε πριν αρχίσει η νέα χρονιά, ας πούμε τώρα για το 2018, να πει τι χρήματα χρειαζόμαστε για το 2018 για αυτή τη δουλειά. Τόσα. Θα βγάλω μία προκήρυξη, ένα διαγωνισμό και θα μπορούσε να πάρει έκπτωση να κάνει την ίδια δουλειά με πολύ λιγότερα χρήματα. Δυστυχώς, το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και το επαναλαμβάνω, η Δημοτική Αρχή αυτή έχει σπάσει κάθε ρεκόρ απευθείας αναθέσεων. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει διαγωνισμός, παρά ελάχιστοι διαγωνισμοί, για όλα τα θέματα μιλάω τώρα, ελάχιστοι διαγωνισμοί στο Δήμο, και όποτε έγιναν διαγωνισμοί, αναφέρω σαν παράδειγμα την περίφραξη που θέλει να κάνει στην περιοχή Μεγαβούνη, πήρε εκπτώσεις 40-50%. Έκανε δηλαδή την ίδια δουλειά με 40-50% φθηνότερα. Δυστυχώς δεν το κάνουν, συνεχίζουν να κάνουν σε όλα τα θέματα απευθείας αναθέσεις, το ίδιο και στα απορρίμματα που συζητούμε τώρα, και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατ' εμάς
ζημιώνεται ο Δήμος. Γιατί θα μπορούσε την ίδια δουλειά να την κάνει με πολύ λιγότερα χρήματα. Απαντώντας σε διάφορα ερωτήματα, ο Δήμαρχος απάντησε και για το Άγιο Βλάσκι, το δικαστήριο, το με τα ασφαλιστικά μέτρα που υπάρχει. Αισιοδοξία, όπως είπε, ότι θα δοθεί μια παράτηση έτσι ώστε τα απορρίμματα να βγαίνουν για ακόμα ένα έτος στον Άγιο Βλάσκι. Εσείς πώς το βλέπετε? Ξέρετε, εμείς είμαστε από την αρχή αντίθετοι στη χρήση του Αγίου Βλάση. Ο Άγιος Βλάσης είναι μια νέα, παράνομη και πολύ επικίνδυνη χωματερή, όπως ήταν πριν η Αγία Τριάδα. Είναι το έργο όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων του κυρίου Παυλή. Αυτό είναι το έργο του ως τώρα, η δημιουργία της χωματερής του Αγίου Βλάση. Να δούμε από εδώ και πέρα στα υπόλοιπα χρόνια που έχει, αν θα κάνει κάτι άλλο. Εμείς είμαστε αντίθετοι στη χρήση του χώρου αυτού ως παράνομης χωματερής. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. 5,5 εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν, όπως είπατε, για την ΚΕΔΙΤ, για το έργο. Για τη δουλειά της, συγγνώμη. Για το μεθύδριο ακριβώς. Ναι. Θεωρείτε ότι το έργο αυτό, ότι θεωρείτε ότι ο Δήμαρχος βασικά πρέπει να πάρει κεφάλαιο, όπως είπε ο ίδιος? Ξαναδείτε, εγώ λέω ότι μάλλον ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος μας το είπε και σε συνέντευξη που είχε δώσει τις προηγούμενες μέρες, αλλά το είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ουσιαστικά αυτό ήταν και ο λόγος που η Περιφέρεια στην ανακοίνωσή της είπε ότι απορρίπτει το έργο. Είπε ότι δεν υπήρχαν δύο συγκεκριμένες άδειες που τις απαιτούσε η προκήρυξη. Βγαίνει λοιπόν, για να το πούμε λίγο, να το καταλάβουν και οι συμπολίτες, βγαίνει μια προκήρυξη και λέει για αυτά τα έργα θέλω να φέρετε 1, 2, 3, 5, 7 χαρτιά, 8, 10 χαρτιά. Βγαίνει από την αρχή. Και έχει περιθώριο 3 μήνες, 6 μήνες να μαζέψει αυτά τα χαρτιά. Πας εσύ και καταθέτεις τα χαρτιά σου και σου λείπουν δύο. Από τα λείπαν δύο χαρτιά συγκεκριμένα. Πού ήταν? Ένα ήταν η άδεια τομής των δρόμων, τα οποία τα βγάζει ο Δήμος, αυτό και έπρεπε να έχει βγει. Και το άλλο ήταν η άδεια χρήσης νερού, το οποίο το βγάζει η υπηρεσία υδάτων. Και είπε και ο κύριος Δήμαρχος ότι μας καθυστερούσε και δεν το έβγαζε. Δεν είναι έτσι. Όταν πήγαν όλα τα χαρτιά που απαιτούσε η υπηρεσία υδάτων για να βγάλουν άδεια και όταν τους πίεσαν, τους το έβγαλαν. Απλά είχε περάσει η προθεσμία. Όταν λοιπόν βγαίνει μια προκήρυξη και διεκδικεί σε ένα έργο 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και από τα 10, 12, 7 χαρτιά, δεν ξέρω πώς ήταν συνολικά, σου λείπουν δύο. Δεν φταίει κάποιος που λείπουν αυτά τα δύο χαρτιά? Και αυτός είναι ο λόγος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, που δεν εντάχθηκε το έργο. Πιθανόν να είχες και όλα τα χαρτιά και να μην εντασσόταν το έργο. Γιατί τα έργα που είχαν ζητήσει να ενταχθούν ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που υπήρχαν τα χρήματα για να γίνουν. Πιθανόν, δεν το λέω αυτό και δεν διαφωνώ, ότι πιθανόν να είχαμε όλα τα χαρτιά και να μας έλεγαν ότι απορρίπτεται το έργο, θα κάνουμε κάποιο άλλο που είναι πιο σημαντικό. Όμως, εδώ δόθηκε ένα πάτημα. Δεν ήμασταν τυπικά σωστοί. Έλειπαν κάποια χαρτιά. Άρα, απορρίφθηκε το έργο για τυπικούς λόγους. Όταν λοιπόν κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και δεν μάζεψαν τα χαρτιά αυτά όλα που χρειάζονταν, δεν υπάρχουν ευθύνες? Εγώ απευθύνω το ερώτημα, όπως το βάζετε σε μένα, στους πολίτες. Όταν σου λέει θα μαζέψει 15 χαρτιά, δεν το λέει τελευταία στιγμή. Το έχει πει πολύ καιρό πριν, όταν βγήκε η προκήρυξη, ότι εμείς γι' αυτό, είπε ο κύριος Δήμαρχος, λέει άδεια τομής στον δρόμο δεν χρειαζόταν ποτέ. Εντάξει, ποτέ, τα πρώτα χρόνια δεν χρειαζόταν. Τώρα όμως την είχαν ζητήσει. Δεν είχαν τελευταία μέρα και σου είπαν φέρουν κι άλλο ένα χαρτί. Απλά αρχίσουν να πει θέλω 7, 8 χαρτιά. Γιατί δεν τα μαζεύει και να τα έχει έτοιμα και να πα να καταθέσει εντός των προθεσμιών που υπάρχουν, ώστε να είσαι τυπικά σωστό. Άρα για μας υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν. Και όταν αφήνει υπονοούμενα. Κύριος Δήμαρχος, θα πάρω κεφάλια και αφήνει υπονοούμενα για υπαλλήλους. Ας πάρει πρώτα τα κεφάλια των πολιτικών προϊσταμένων, γιατί σε κάθε υπόθεση, σε κάθε θέμα, υπάρχει ένας πολιτικά προϊστάμενος, ένας δημοτικός σύμβουλος, ένας πρόεδρος, κάτι που έχει αναλάβει την δουλειά αυτή να την κάνει. Πρώτα πρέπει να δούμε την ευθύνη, την πολιτική, επομένως την έχει αυτός. Από εκεί που κάτω, αν φταίει κάποιος υπάλληλος ή όχι, ας το ψάξουν να το βρει η υπηρεσία, ποιος φταίει και ποιος έχει αναλάβει να κάνει αυτή τη δουλειά και ποιος δεν την έκανε. Γιατί ξέρετε κάτι, μέχρι την κυρία Σπυροπούλου, μέχρι την. 3-4 μέρες πριν, στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας διαβεβαίωναν ότι όλα είναι εντάξει και το έργο θα ενταχθεί. Δεν ξέρω ποιοι ήσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θυμάστε ότι υπήρχε διαβεβαίωση. Και μετά από 4-5 μέρες βγήκε η απόφαση και λέει είστε έξω. Επομένως, δεν υπήρχε λάθος.